Απόστολε Άγιε Θωμά, πρέσβευε το ελεήμον Θεό, ειν άπτεσματον άθεσιν, παράσχητες ψυχές ως Θείος Απόστολος Θεολογίας κρούνους, εν Θεός εξυντλήσας, εκλόγχον ίκτου πλευράς, Χριστού του Θεού ημών, όθεν της ευσεβίας, κατά σπήρας των λόγων, έλαμψας εν ειν δία, ως ακτής ουρανία. Θωμά των Αποστόλων, το Θείον αγλάισμα. Τη έκτη του μηνός Οκτωβρίου, Θωμά του Αποστόλου, ερωτιείδος μάρτυρος, μακαρίου νεομάρτυρος εκ Κύου, κεν δέα οσίου του εν Κύπρο. Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των 12 μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια αλλιέων. Γεννήθηκε στην Ιουδαία από γονείς φτωχούς και αλλιείς. Από μικρός μελετούσε την Αγία Γραφή και η γνώση αυτής του επέτρεψε να αναγνωρίσει ως Μεσσία τον Χριστό όταν τον κάλεσε να τον ακολουθήσει. Ο Θωμάς λοιπόν μετά από την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη εμφάνιση στους μαθητές δυσπιστούσε σε αυτά που έλεγαν οι άλλοι. Αλλά ο Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο υπερώο όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωμάς. Τότε ο Κύριος προέτρεψε τον Θωμά να ψηλαφίσει τις πληγές από τα καρφιά που τον σταύρωσαν και να βάλει το δάχτυλό του στο σημάδι από την λόγχη που τον λόγχισαν και να μην γίνεται άπιστος αλλά πιστός. Εκθαμβούμενος ο Θωμάς προσκύνησε και ανεβόησε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Η δε απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια που θα διδάσκει όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπε λοιπόν ο Κύριος, «Ότι εώρακας με πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Δηλαδή, λέει ο Κύριος στο Θωμά, «πίστεψες επειδή με είδες». Ευτυχισμένοι όμως είναι εκείνοι που αν και δεν με είδαν πίστεψαν. Ύστερα από την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή, ο Θωμάς περιόδευσε και κήρυξε το Ιερό Ευαγγέλιο στις περιοχές των Μίδων, των Περσών, των Πάρθων και των Ινδών. Στην Ινδία κατήχησε στη χριστιανική πίστη την σύζυγο και τα τρία παιδιά του βασιλέως Μυσδίου. Για τον λόγο αυτό ο βασιλιάς διέταξε τους στρατιώτες του να θανατώσουν διελονχισμού τον Άγιο Απόστολο Θωμά. Θεωρείται ο πρώτος ιδρυτής της Εκκλησίας των Ινδιών.